Βρισκόμαστε στα Αρδούρπουλα για άλλη μια φορά μετά από ένα γεγονός φυσικό. Έχουμε εδώ μια μεγάλη καταστροφή. Για όσους βλέπουν και είδαν εδώ, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες. Τα κεράσια που βλέπετε εδώ δίπλα, δεν νομίζω να υπάρχει κεράσι μετά από 2-3 μέρες. Είναι όλα χτυπημένα από τη χαλαζόπτωση. Όλα αυτά θα σαπίσουν άμεσα. Μιλάμε για 100% καταστροφή. Το ίδιο διαπιστώσαμε και από τα μήλα. Δεν υπάρχει πάλι μήλο, τα οποία είναι σε φάση τώρα μικρά ακόμα, αλλά είναι χτυπημένα και αυτά θα καταστραφούν. Οι πατάτες, δεν έχω δει άλλη εικόνα, άλλη φορά τέτοια εικόνα σε χωράφι με πατάτες, να είναι οι πατάτες πεσμένες όλες κάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πάλι να πετάξουν βλαστάρια καινούρια. Ο ΕΛΓΑ, εδώ ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Νίκος, με τον οποίο ήρθαμε πάλι μαζί και για ακόμη φορά τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα να έρθουν μαζί στην περιοχή, λέει ότι μπορεί κάποιες από αυτές να βγάλουν λίγες πατάτες. Το ίδιο είδαμε και στα σιτηρά, στις βρώμες, στα κρυθάρια, έχουν πέσει όλα κάτω. Ήταν σε φάση τώρα θερισμού. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και μέσω του ΕΛΓΑ αλλά και εμείς σαν περιφέρεια. Και εμείς από αύριο θα στείλουμε μηχανήματα της περιφέρειας να ανοίξουμε κάποιους αγροτικούς δρόμους, γιατί και αυτοί έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Γιατί πέρα από τη χαλαζόπτωση είχαμε και μεγάλη νεροποντή με αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να έχουν γίνει ποτάμι. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς, δεν μπορεί να βάλει τη φύση κανείς. Ευτυχώς που υπάρχουν και ασφάλειες, οι οποίες ανταποκρίνονται και αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα. Άκουσα όμως και ένα παράλογο προηγουμένως, ότι ενώ τους υποχρεώνουν τους παραγωγούς να πληρώνουν ασφάλιστρα, δεν τους καλύπτουν. Παράδειγμα για τις καστανιές. Άκουσα και δεν το ξέρω, το θεωρώ τελείως παράλογο αυτό, να τους υποχρεώνουν μέσω ΟΣΔΕ να πληρώνουν ασφάλεια, ενώ δεν τους καλύπτουν. Αυτό πρέπει να διορθωθεί ή τουλάχιστον να πληρώνουν ασφάλεια. Ένα από τα δύο. Μας ευχηθούμε λοιπόν να διασωθεί κάποια παραγωγή και ας ευχηθούμε το συντομότερο δυνατόν να αποζημιωθούν οι παραγωγοί μας. Κύριε Γεωργά, είχατε κάποιο έκτακτο δελτίο καιρού και καιρικών φαινομένων για αυτό το θέμα? Χθες είχαμε έκτακτο δελτίο, το περιμέναμε. Δεν ξέραμε ποια περιοχή θα χτυπήσει ιδιαίτερα. Τελικά χτύπησε μια παραγωγική περιοχή όπως εδώ Βούρβουρα, Λεποχώρη, Πηγαδάκια. Έκανε μεγάλες ζημιές, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Απλώς περιμένουμε το φαινόμενο. Και είμαστε επί φυλακή. Αν το βράδυ χρειαζόταν κάποιο ποτάμι να ανοίξουμε, αυτά είμαστε στη φυλακή υπηρεσίες μας. Δεν χρειάστηκε αυτό το βράδυ να δράσουμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Κάποιο γεφύρι στα Πηγαδάκια σώθηκε, αυτό ήταν για κατάσταση. Το γεφύρι αυτό είναι υποκατασκευή, θα γίνει στις επόμενες μέρες, θα το έρχεται εργολάβος. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πάθει και άλλη ζημιά. Πάνω στο γεφύρι αυτό ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα, το έχει πάρει εργολάβος και εντός του Ιουλίου θα έχει περατωθεί. Δεν έχετε ενημέρωση για κάποιες άλλες ζημιές, τίποτα σε υποδομές, όλη την Αρκαδία, δεν είχαμε κάτι άλλο? Όχι, το βράδυ απλώς είμαστε σε φυλακή, γιατί χαρεύει πάρα πολύ η στάθμη του νερού και στο γεφύρι της Μαγούλας και στου στενού. Κάποια στιγμή είπαν ότι θα χρειαστούν μηχανήματα να καθαρίσουν κάποια φερτά υλικά και για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση, μην πετάτε αντικείμενα στα ρέματα μέσα, εις βάρος μας αυτό είναι. Όταν το πετάς στο ρέμα δεν το ξεφορτώνεσαι, το φορτώνεσαι πάλι. Γιατί κάποια στιγμή σε μια πλημμύρα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε πέσει στενό να έχει κλείσει το μισό γεφύρι και να μην περνάει καθόλου νερό. Χθες το βράδυ είχαμε πάλι το ίδιο φαινόμενο, όχι στο μέγεθος του περσινού, αλλά το ίδιο. Και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε πως χρειάζεται να πάει κάποιο μηχάνημα να διώξει τα υλικά αυτά. Δεν χρειάστηκε όμως, έπεσε μετά η στάση του νερού. Ας ευχηθούμε και σήμερα να μην έχουμε παρόμοια προβλήματα. Άρα, το παράδειγμα της 25ης Ιουνίου πέρυσι δεν έγινε παράδειγμα? Όχι, δεν έγινε, γιατί είδαμε πάλι τα ρέματα να έχουν γεμίσει με τελάρα, στρώματα, μπουκάλια. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όπου στενεύει το ρέμα, κάτω από γεφύρια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να φύγει και το γεφύρι. Γιατί όταν περιορίζεται το κύτη του ποταμού, στενεύει, ανεβαίνει η ορμή και έχουμε αποτέλεσμα να γίνει σιγά στο γεφύρι.